Κυρίες και κύριοι, το αρχείο πολιτισμού σήμερα, τόσα καλοκαίρια και τόσα πρωινά στην Κηφισιά, δεν θα μας αφήσουν ήσυχους για να χαλαρώσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμηθούμε, για να ξεχάσουμε, για οτιδήποτε. Διότι είναι άνθρωποι, είναι στιγμές των καλλιτεχνών, είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, η δημιουργία και η στήριξή τους πάνω σε αυτά, που δεν μας αφήνουν ήσυχους. Μας βάζουν το δάχτυλο πάντα και το γυρνάνε στην καρδιά μας, πονάμε, πέφτουμε κάτω από τον έρωτα, ξανασηκωνόμαστε, τεινάζουμε τις σκόνες από πάνω μας και συνεχίζουμε, και σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή τους χρειαζόμαστε μαζί μας. Αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες που μας στήριξαν κάθε φορά που ερωτευτήκαμε, που αγαπήσαμε, που πονέσαμε, που χωρίσαμε, είναι αυτοί που λέμε ότι έχουν μείνει στην καρδιά μας. Ένας τέτοιος, ο μεγάλος ερωτικός Δάκης. Δάκη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή Αρχαίων Πολιτισμών. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα. Σε έχω μέσα στην καρδιά μου από τα μικρά χρόνια, όπως έχει συνηθίσει να σου λένε όλοι οι πάντες, έτσι. Αλλά όχι λόγω ηλικίας. Εγώ δεν το λέω ότι σε έχω στην καρδιά μου από τα παιδικά μου ηλικιακά χρόνια. Σε έχω στην καρδιά μου από την παιδική ηλικία της ψυχής μου. Πολύ τρυφερό και πολύ ωραίο αυτό. Και έτσι φαντάζομαι εννοούν όλοι όταν σου το λένε, γιατί είσαι ένας αιώνιος έφηβος, εννοείται αυτά τα πράγματα, αλλά τα τραγούδια σου μιλάνε στον παιδισμό της ελληνικής ψυχής και στον παιδισμό των ερωτευμένων. Ναι, καταλαβαίνω τι λες, γιατί πάρα πολλοί μου λένε ότι ερωτευθήκαμε και στο γάμο μας ο πρώτος χορός ήταν τα τόσο καλοκαίρια και συνέχεια το ακούω αυτό. Ειδικά και αν ερωτευτήκαν καλοκαίρια. Ναι, ειδικά, ναι, ναι. Και συνέβησε. Παρόλα αυτά, είσαι ένα βασανισμένο παιδί, με βασανισμένη καταγωγή. Το χαμόγελό σου, η ευγένειά σου, η διάθεσή σου δεν σε έχουν αφήσει να το προδώσεις αυτό, να το βγάλεις προς τα έξω, αλλά κουβαλάς την βάσανο της γενιάς σου και των ανθρώπων της περιοχής σου και του παρελθόντος σου. Αυτό έχει γράψει μέσα σου. Εγώ το βλέπω στα μάτια σου. Που θες να καταλήξεις, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να καταλήξω πως δεν είναι εύκολο κανείς να ξεριζώνεται από πατρίδες ξανά και ξανά, να ξαναφτιάχνει τη ζωή του, να ξαναοργανώνεται, να άντε ξανά και πάλι από την αρχή. Κοίτα, είναι σχεδόν όπως τα λες έτσι, αλλά πίστεψέ μου ότι στάθηκα πάρα πολύ τυχερός στο ξεριζωμό εντός εισαγωγικών, διότι ήρθα για ταξίδι στην Ελλάδα. Και μήνες. Και ναι, και από σύμπτωση και από οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που έμεινα εδώ και ξεκίνησα την καριέρα μου στην Ελλάδα. Ναι, αλλά να πούμε κάτι που δεν έχει ακουστεί, δεν είναι γνωστό για σένα. Έχει προηγηθεί η γενιά σου, η οικογένειά σου, από τον Πόντο έχει υποστεί ένα παρακούνημα μεγάλο. Όχι μόνο, ναι, για τον Πόντο. Κοίταξε, ο πατέρας μου, ο παππούς μου ήταν Πόντιος, από την Τραπεζούντα. Και δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην Αυστρία. Εκεί ερωτεύτηκε μία Αυστριακή, την παντρεύτηκε και ήρθαν στην Αλεξάνδρεια. Εν τω μεταξύ, από τη μεριά της μητέρας μου, η μητέρα μου, η γιαγιά μου από τη Σμύρνη, ναι, ήρθε στην Αλεξάνδρεια και ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου από την Κρήτη ήρθε και αυτό στην Αλεξάνδρεια και γνωριστήκανε και παντρευτήκανε και κάνανε τη μητέρα μου. Είσαι ένα πολυπολιτισμικό στοιχείο. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το κουβαλάς. Σου έχει βρει μέσα σου ποτέ να σου ξυπνάει κάτι κριτικό, κάτι σμυρναϊκό, κάτι ποντιακό, κάτι αιγαιακό? Συνέχεια. Κοίταξε, εγώ πιστεύω και στη, ότι, δηλαδή, πιστεύω ότι έχω ζήσει και κάποιες άλλες ζωές, πίστεψέ με. Προφανώς. Και μάλιστα ήθελα να κάνω αναδρομή, αλλά φοβάμαι τις αναδρομές και δεν έκανα. Λέμε πάει και μείνω, κάνω αναδρομή και μείνω εκεί και δεν επανέλθω. Άμα είναι ωραίτερα γιατί όχι. Ναι. Όχι, εντάξει, κατά καιρούς, ναι. Και Πόντιος νιώθω και Αυστριακός νιώθω και Κρητικός και Αιγύπτιος, όλα μαζί, ναι. Έχεις τραγουδήσει ποτέ ποντιακά ή κρητικά? Όχι. Όχι.
Μόνο αραβικά. Δεν έτυχε ή δεν... Όχι, δεν το επιδίωξα, δεν... Όταν ακούς όμως ένα κριτικό τραγούδι ίσως που να σ' αρέσει, ένα ποντιακό που να σε πιάνει... Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, όχι. Δεν θα μπορέσει να το πεις ή δεν... Δεν έχω ακούσει, γιατί ξέρεις, μεγάλωσα στην Αίγυπτο, μέχρι τα 20 ήμουν Αλεξάνδρεια. Εκεί δεν ακούγαμε ούτε ποντιακά, ούτε κριτικά, ακούγαμε... Πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά. Έξι. Ναι. Ξέρεις ότι αυτό είναι μεγάλος δείκτης ευφύειας, έτσι, η πολυγλωσσία, το να... ναι, η πεντάγλωση που όλοι οι Αιγυπτιώτες ήταν πεντάγλωση, εσύ είσαι και εξάγλωσσος, αυτό σημαίνει αναπτύσσεται ο εγκέφαλος περισσότερο. Μαθαίνω εύκολα τις ξένες γλώσσες, είναι καταπληκτικό. Έζησα 3 χρόνια στην Κύπρο, είχα φύγει από την Ελλάδα και ζούσα Κύπρο 3 χρόνια και πίστεψέ μου ότι καταλαβαίνω τα κυπριακά. Και μιλούσε σαν Κύπριος. Λίγο. Γιατί δεν ήθελα να νομίζω ότι τους κοροϊδεύω, γιατί μπορούσα να μιλήσω κυπριακά. Αλλά θα φαινόταν λίγο αστείο. Σου λέει τώρα αυτός τρελαδίτης να έχει. Τι ωραία γλώσσα όμως που είναι η κυπριακή. Είναι πολύ ωραία και πολύ σωστή, ναι. Ναι, και παλιά γλώσσα. Ναι, παλαιοελληνικά. Ακριβώς, ναι. Ναι. Για πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από την Αλεξάνδρεια. Αυτό που θυμάσαι εσύ δηλαδή από τα παιδικά σου χρόνια από την Αλεξάνδρεια. Είναι η Αλεξάνδρεια βασικά, έτσι. Τα ωραίτερα παιδικά χρόνια που πιστεύω ήμουν πολύ τυχερός και σε αυτό, ανέμελα, αγνά, αθώα, το σχολείο μας, καθαρή ατμόσφαιρα, πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Πόσα παιδιά το σχολείο? Πήγα στο Ελληνικό Πατριαρχικό Αλεξανδρινό Λύκειο, το είχε η κυρία Πετρόνδεα Ρωσιά, και ήταν εξετάξιο, ναι, το δημοτικό ήταν αυτό. Και μετά το γυμνάσιο το πήρε στο Scottish School, ήταν σκοτσέζικο, το οποίο μετά όμως ο διευθυντής έγινε η κατάσταση με τον Άσο και αυτά και βάλανε Αιγύπτιο διευθυντή και αραβοποιήθηκε πάρα πολύ το σχολείο πια, μαθηματικά στα αραβικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τότε πήγα σε ένα άλλο σχολείο που ήταν για... Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω λογιστής. Εγώ βέβαια σκράπας στα μαθηματικά και στα λογιστικά. Πήγα σε αυτό το σχολείο, το St. George, όσοι είναι από την Αίγυπτο θα το ξέρουν. Πολύ καλό σχολείο. Το έβγαλα και αυτό, αλλά δεν μπορούσα να γίνω λογιστής. Εν ολοξύ είχα αρχίσει ήδη να τραγουδάω στην Αίγυπτο, ερασιτεχνικά. Μικρός, τόσο μικρός. Ναι. Συνειδητοποιώ τώρα που συζητάμε ότι μισό αιώνα και 7 χρόνια κρατάω μικρόφωνο στα χέρια μου. Ναι. Ωραία. Το συνειδητοποιείς. Τώρα που το έπαιζε. Ναι. Ναι. Και στην αρχή τραγουδούσα ρεσπεκτικά και τζάρα να κάνω ρεπερτόριο κλπ. Και ήρθα για διακοπές στην Ελλάδα. Μαζί με έναν φίλο μου πιανίστα, ο οποίος ήταν και ο μέντορας μου. Αυτός μου έλεγε να μαζέψει να κάνω ρεπερτόριο. Πήρα μαθήματα φωνητικής μουσικής και πιάνου, συνέβητα αυτά και ήρθα εδώ. Εγώ θα σου θυμίσω κάτι από την Αίγυπτο. Τι? Δεν ξέρω τώρα γιατί μου ήρθε να το πω τώρα έτσι εγώ αυτό το πράγμα. Θα σου θυμίσω την Νεφερτίτη. Το πλήγμα μου. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ τρυφερή και πολύ ωραία ιστορία. Κάθε χρόνο το Πατριαρχικό Αλεξανδρινό Λύκειο έκανε μια γιορτή κάθε τέλος του σχολικού έτους, ας πούμε, όπου δίπλα μας ήταν το θέατρο, τότε λεγόταν Μουχάμεντ Άλι, ήταν πολύ σπουδαίο και λέγανε ότι ήταν αντίγραφο της όπερας της Σκάλας του Μιλάνου. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί κάθε χρόνο, τη μία χρονιά είχα κάνει έναν Γερμανό, γιατί διάφορα θέματα βρίσκανε. Και μια φορά ήταν η κατοχή στην Ελλάδα που έκανε ένα Γερμανό, φαντάρο. Την επόμενη χρονιά ήταν το θέμα η Αίγυπτος. Και μου είπαν θα κάνεις ένα Φαραώ. Α, πάρα πολύ ωραία, μου δώσανε τη στολή λοιπόν. Και θυμάμαι ότι από τότε που πηγαίναμε στο θέατρο όλο το σχολείο για πρόβες, εγώ όταν είχε το μικρόβιο, με μάγευε το θέατρο, ενώ όλα τα παιδιά καθόντουσαν κάτω και περιμένανε τη σειρά τους να βγουν στη σκηνή. Εγώ τόσο και πήγαινα μέσα και χωνόμουν στα καμαρίνια και ανέβαινα στους διαδρόμους και πάνω και θυμάμαι ένα μεγάλο διάδρομο με
πόρτες που ήταν τα καμαρίνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου είπα να κάνεις ένα φαραώ, έκανα το φαραώ και την ημέρα της παράστασης που ήταν όλες οι μαμάδες στα παρασκήνια μας είχαν ντύσει, γιατί είμαστε και μικρά, έρχεται μια κυρία και λέει, για με δείχνει και λέει στη μητέρα μου, «Α, χαρότο, αυτό τώρα τι είναι, αγοράκι ή κοριτσάκι?» Και παθαίνω σοκ μεγάλο, διότι ανακαλύπτω ότι η στολή που μου έχουν δώσει να κάνω το φαραώ ήταν η Νεφερτίτη. Και δεν ήθελα να βγω, λέω, δεν βγαίνω. Και να μου λέει, «Μα ντροπή, θα βγεις, Νεφερτίτη, πώς την απόκριες?» Κάτι τέτοιο μου λέει. Για να σε πεις. Και τελικά βγήκα. Και βγήκες ως Νεφερτίτη. Ως Νεφερτίτη, ναι. Τα μικρά, τα ωραία όμως που να τώρα που τα διηγήσει και γελάς. Yeah. Αλλά πες μου, είπες ότι σε μάγευε το θέατρο. Yeah. Είχες σκεφτεί να γίνεις καλλιτέχνης της όπερας, του θεάτρου, μουσικού θεάτρου, όχι? Τότε όχι. Αργότερα συνειδητοποίησα, τσάκανε τον εαυτό μου, καταλάβαινε ότι τραγουδούσα σωστά και καλά και τραγουδούσα στο μπάνιο μέσα. Τα μπάνια στην Αίγυπτο ήταν μεγάλα. Δωμάτιο εδώ. Σαν δωμάτιο έτσι, δεν ήταν σαν εδώ τα τωρινά μας. Και είχαν αντίλαλο. Και έπαιρνα μέσα και τραγουδούσα. Χαιρόμουν, ναι. Εντάξει, είχα και συγγενείς. Είχα, ο αδερφός της μητέρας μου ήταν ηθοποιός στην Οπερέτα και ήταν στην Ελλάδα τότε εδώ. Όχι διάσημος, αλλά ναι. Από τη μεριά της μητέρας μου ο Ντέμις ο Ρούσος. Δηλαδή, καμία σχέση από τη μοίρα του πατέρα μου, αλλά από τη μητέρα μου ήταν όλο και τεχνικό. Sorry. Αναδός μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς, μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τρίαντα φίλια, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τρίαντα φίλια, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Λοιπόν, θα πούμε ότι πήγε ο Χαραλαμπίδης στο Ποντιακό που λέμε. Το Ποντιακό είναι Χαραλαμπίδης, ναι, βέβαια. Οπότε αυτά είναι από τη μεριά της μαμάς είναι το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό είναι η μεριά της μητέρας μου, ακριβώς, ναι. Και επίσης έχω και έναν ξάδερφο, ο οποίος δούλευε με τη Μούσχορη, ήταν κιθαρίστας και τραγουδούσε. Το καταπληκτικό τραγουδίστης, ο οποίος ήρθε στην Αίγυπτο, τώρα θα σε πάω αλλού όμως. Ήρθε στην Αίγυπτο και έφερε ένα μαγνητόφωνο. Τότε, πομπινόφωνο. Μπράβο. Την αυτό την εκείνο με μια κιθάρα και τραγούδισα. Τραγούδισα, άκουσα τη φωνή μου και αυτή τη φωνή την άκουσε και ο μαέστρος του ξαδέλφου μου. Και μου λέει, το άρεσες πολύ και μου είπε φέρτονε και λέω δεν είναι μικρός, δεν τραγουδάει, δεν είναι. Και εκεί μου μπήκε σιγά σιγά το μικρόβιο, ναι, να γίνω τραγουδιστής. Και γνώρισα και έναν πιανίστα που σου είπα που ήρθαμε αργότερα στην Ελλάδα και μπάζεψα ρεπερτόριο. Ο μπαμπάς, ο λογιστικό και αυτά πώς το πήρε? Τίποτα, κρυφά από το μπαμπά. Α, κρυφά όλα αυτά. Και τα μαθήματα πιάνου και τα μαθήματα... Η μαμά βοηθούσε. Η μαμά βοηθούσε, ναι. Και τα μαθήματα πιάνου και τα σολφέζ και όλα αυτά που έκανα, κρυφά. Ο πατέρας μου δεν έχει καμία σχέση με μουσική. Έμπαινε στο σπίτι, έκλεινε τα ραδιόφωνα, έπρεπε να έχουμε πολύ ησυχία, να είμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, όχι χαχαχού και όχι γέλια, ήταν πολύ αυστηρός ο πατέρας μου. Το αντίθετο με τη μητέρα μου, που ήταν όλο χαρά και τραγούδια. Φαντάζομαι ότι έχεις αδυναμία στη μαμά εσύ ως εξαρτητής. Ναι, ναι, μοίρα, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, έτσι ξέρεις. Ναι, να σκεφτείς ότι ήθελα να του μιλάω στο πληθυντικό και του μιλάω στο πληθυντικό, ναι. Πάμε πάλι, σχολείο. Οι Έλληνες εκεί πέρα αντιμετώπισαν αργότερα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Αιγυπτιωτικός Ελληνισμός φυσικά, ναι, εκεί πέρα. Ναι. Ξεριζώθηκαν πάλι οι χωρίς. Ξεριζώθηκαν, αλλά ήρεμα, πολύ ευγενικά. Όχι όπως ας πούμε... Ναι, στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη και στη Τουρκία, ναι, όχι. Πολύ ευγενικά. Έπρεπε να πάρεις ένα, αν έχεις μια επιχείρηση, πρέπει να βάλεις ένα διευθυντή Αιγύπτιο, ή έπρεπε να πάρεις αιγυπτιακή υπηκότητα, ή έπρεπε να υπηρετήσεις. Δηλαδή,
Πες μου κάτι, πού αποδίδεις το γεγονός ότι απέδωσε η Αλεξάνδρεια τόσους πολλούς καλλιτέχνες Έλληνες, να θυμηθούμε εσένα, τον Τέμι το Ρούς, ο Ντίνος ο Ιωπούλος, έτσι. Ναι, η Ζουμπουλάκη. Η Ζουμπουλάκη, που ένα καλό καλό. Ναι, δεν ξέρω, ήταν φυτώριο ήταν, φαίνεται. Δεν πώς γίνεται αυτό. Μπορείς να μπορέσεις κάπου. Ίσως επειδή μιλάγαμε, μαθαίναμε πολλές γλώσσες χωρίς να το θέλουμε. Εγώ θυμάμαι στο νηπιαγωγείο ήμουν ακόμα, και ερχόταν η δασκάλα με ένα μήλο και έλεγε «Λαπόμ», έδειχνε την πόρτα, «Λαπόρτ», ερχόταν μετά η άλλη δασκάλα και έλεγε «The apple», «The door», και παίζοντας τα παιδιά μεταξύ μας, στους δρόμους και στις αυλές, ήταν όλες άσπρη, μαύρη, κίτρινη, Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Αιγύπτιοι, και έπρεπε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λίγα ελληνικά, λίγα αραβικά, λίγα ιταλικά, λίγα... Και έτσι σιγά σιγά μαθαίνεις χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Δηλαδή δεν τυραννίστηκα να μάθω τις γλώσσες καθόλου. Καθόλου. Προφανώς. Για μίλησε μου λίγο για το χρώμα της Αλεξάνδρειας στον αέρα που έρχεται από τη Μεσόγειο, από τη μια μεριά να έχει την έρημο και τις πυραμίδες από πάνω, να έρχεται η Μεσόγειος, η Άβρα, ναι. Όταν πέφτει το γεωβασίλεμα, αυτό το υπέροχο. Η Αλεξάνδρεια, ναι, καταρχήν έχει μια μυρωδιά που όποιος πάει δεν την ξεχνάει. Όντως. Δεν ξέρω τι είναι. Η θάλασσα είναι, τα φύκια, το αεράκι είναι. Τόσο γνώριμη μου είναι αυτή η μερδή και πάω πάρα πολύ συχνά στην Αλεξάνδρεια κατεβαίνω. Μόνο τώρα με τα προβλήματα του κορονοϊού δεν πήγα. Mm-hmm. Αλλά κατεβαίνω πάρα πολύ, σχεδόν κάθε χρόνο. Όπως τραβάει ένας μαγνήτης, ναι. Την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι κάπως έτσι, έτσι το σίδερο, κάπως έτσι σε τραβάει. Ακριβώς, και πάντα ονειρεύομαι τα παιδικά μου χρόνια. Με αγάπη. Με αγάπη, με πολύ αγάπη. Αν σου δίνε κάποιος ένα μαγικό ραβδάκι, θα πήγαινες πάλι πίσω εκεί. Ναι. Σαν τρελός. Σαν τρελός. Ναι, ναι, ναι. Και τι θα άλλαζες, δηλαδή τι είχες κάνει λάθος ή μια σκανταλιά που εντάξει τη φέρεις βαρέως και δεν θα την αλλάξεις. Εκεί τίποτα. Τίποτα. Θα άλλαζα αυτά που έκανα εδώ. Στα οποία θα πάμε τώρα αμέσως μετά το διάλειμμα. Χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζετε μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω.
θέλεις. Κυρίες και κύριοι, άμα έχεις το δάκι απέναντί σου, μοιραία η συζήτηση θα πάει στην αγάπη και στον έρωτα. Εκεί που κατά τον Πλάτωνα χρειάζεται ρυθμός για να μπορέσεις να μπεις στα τρίσβαθα της ψυχής. Τι πιο όμορφο να σου το αναλύσει αυτό ο κατεξοχήν τραγουδιστής της αγάπης και του έρωτα. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, πως παίζαμε με το όνειρο στον ήλιο, πως τρέχαμε στον ήλιο σαν παιδιά. Κι αν δεν το θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νύχτια, αν πας με κάποιον άλλο να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Βάκη μου, λοιπόν, τι είναι έρωτας, τι είναι ακόμη. Τι είναι ο έρωτας? Ναι, τι είναι? Κάτι σαν τη γρήπη. Πίστεψέ με, όσες φορές ερωτεύτηκα βασανίστηκα πάρα πολύ. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι πέρασα πολύ ωραία στις φορές που είμαι ερωτευμένος, αλλά την ώρα, την εποχή που είμαι ερωτευμένος είμαι και πολύ δυστυχισμένος ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα? Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Γιατί, καταρχήν, να σου πω κάτι, ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ζηλέψει. Ναι. Ούτε συναδέλφους, ούτε τα πλούτη, ούτε τίποτα. Ερωτικά είμαι πάρα πολύ ζηλιάρης. Άμα συμβεί κάτι στον άλλον άνθρωπο, αυτό λέεις. Όταν ερωτεύομαι, ζηλεύω, είμαι καχύποπτος, υποψιάζομαι πάρα πολλά, δεν έχω το νου. Δεν έχω μυαλό για τη δουλειά μου που την λατρεύω πάρα πολύ. Δεν κοιμάμαι καλά. Δεν τον θέλω τον έρωτα. Σαν βάσανο το λες. Έτσι είναι. Σου λέω σαν τη γρήπη. Ωραία, πάμε λίγο. Λίγο πριν ερωτευτείς και λίγο μετά. Είναι μια χαρά. Τι? Όχι. Λίγο όταν αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι όχι τώρα να την πατήσω. Κάτι παίζει εδώ. Κάτι, δεν το πέτα. Τώρα το τώρα. Σου έρχεται. Τώρα. Από τόσα χρόνια πήρα μετά το πρώτο. Το δαμάζω. Αλλά παλιά δεν ήξερα. Μπούμ. Ήταν ανεξέλεκτο αυτό το πράγμα. Ναι. Και η τερανία τεράστια και μεγάλη. Οκ, okay, τελειώνει ο έρωτας. Αποφασίζεις να τον τελειώσεις για να μην βασανίζεσαι. Μάλλον κάπως έτσι το βλέπω. Και πώς υπάρχει αυτό το στάδιο της αποθεραπείας, πώς γίνεται? Άλλο, και αυτό δημιουργώ. Δουλειά, εργασιοθεραπεία. Οπότε τελείωνε. Είχα την τάση να φύγω, να αλλάξω χώρα, να πάω να εξαφανιστώ. Άλλωσα όλη μου την καρτερόπα, πέταγα τα ρούχα μου τα παλιά, βέβαια, ήθελα να αγοράσω καινούργια πράγματα. Δηλαδή, αστεία και γελία πράγματα. Γι' αυτό αποφάσισα να μην ξαναρωτηθώ. Τρεις φορές την έχω πατήσει. Τέλος. Και αυτό ήταν, ναι. Εσύ όμως, υπάρχει όμως και άλλη πλευρά του έρωτα, κάποιος που δεν το περνάει τόσο βαριά. Και για κάποιον που είναι πολύ δημιουργικό και όμορφο. Μπράβο τους, ναι. Και είναι και δημιουργικοί και τους έρχεται και έμπνευση. Άμα είναι και καλλιτέχνες και ζωγραφίζουν και γράφουν τραγούδια. Εγώ το αντίθετο. Ναι. Παρόλο που προτίθεται ότι είμαι ερωτικός τραγουδιστής και τραγουδάω περισσότερο τον έρωτα. Είσαι ερωτικός τραγουδιστής. Δεν το έχεις αντιληφθεί, δεν το εκλαμβάνεις ως τέτοιο. Ναι. Ναι. Τον έρωτα έχεις τραγουδίσει. Σωστά. Αλλά. Δεν τον θέλω. Δεν τον θες. Ωραία. Η αγάπη. Α, η αγάπη είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Ναι. Και όμως σας πω κάτι παράξενο. Τους παλιούς μου έρωτες τους αγάπησα αργότερα. Είδες. Ναι. Ποια είναι η διαφορά της αγάπης με τον έρωτα? Ο έρωτας είναι, είπαμε, βασανιστήριο. Η αγάπη είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που βγαίνει, δηλαδή βγαίνει από μέσα σου, ζεις για το άτομο αυτό, το σκέφτεσαι συνέχεια, θες να το φροντίζεις. Ναι, τι αυτό... αγάπησες περισσότερο πέρα από το τραγούδι και τους ανθρώπους? Είναι πολύ αστείο, τη σκυλίτσα μου. Και τι είναι αστείο? Ναι.
Τη λάτρεψα και περιμένει, ναι. Πώς τη λέγανε? Ήρα. Ήρα. Ναι. Λοιπόν, γυρνάμε στον Δάκη που έρχεται στην Αθήνα πια για να συνειδητοποιημένος να κάνει καριέρα τραγουδιστή. Όχι. Ούτε. Για διακοπές ήρθα. Για μπάνια. Όχι, όχι, όχι. Αυτός ο φίλος μου ο πιανίστας που ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήθελε να έρθει να δει για δουλειά εδώ και εγώ ήθελα, είχα έρθει με τους γονείς μου παλιά ταξίδι και ήθελα και εγώ να έρθω, μου λέει έλα να πάμε μαζί, μας και βρούμε και κάτι κλπ. Και ήρθα στην Ελλάδα μαζί, αυτός ήξερε πολλούς μουσικούς, εγώ δεν ήξερα κανέναν, να σκεφτείς ότι εκεί ήμουν αρχάριος δηλαδή, δεν είναι. Ποιος ήταν? Σταύρος Μιχαλάκης, δεν ζει πια. Και πολύ καλός πιανίστας, γνωστός και στους μουσικούς κύκλους εδώ. Και ήρθαμε εδώ και πήγαμε λοιπόν, με πήγε σε ένα, στην Κηφισιά, σε ένα κλαμπάκι που λεγόταν Auto Club. Τότε ήταν πολύ in αυτό στην Κηφισιά. Πήγαμε λοιπόν εκεί, γνώρισε τους μουσικούς, του λέει ο μπασίστας, ο Βαγγέλης, συγγνώμη και το όνομα, ποιος είναι ο νεαρός, λέει ένας φίλος μου, λέει τραγουδιστής από την Αίγυπτο. Πες που την άρχισε να μας πει ένα τραγούδι. Ανεβαίνω πάνω από και λέω ένα γαλλικό τραγούδι και ξανακατεβαίνω. Αυτό ήταν. Αλλά τι συνέβη. Εκεί, εκείνο το βράδυ, ήταν ο κύριος Σπυράκος, ήταν αυτός που είχε του Φλόκα τότε και είχαν νοικιάσει στη Βουλιαγμένη την Αργό, που αργότερα έγινε κλαμπ πολύ in, και ήθελε να ξεκινήσει την καλοκαιρινή σεζόν εκεί με ένα συγκρότημα ή τους Formings ή τους Playboys. Οι Playboys παίζανε στο Auto Club τότε που πήγα εγώ. Ακούει λοιπόν ο κύριος Πυράτος εμένα, νομίζει ότι ανήκω στο συγκρότημα. Και πάνε να φεύγω εγώ, τελείωσε και έρχεται η μέρα να φύγω. Και μάλιστα θυμάμαι, περπατάω στα Χαφτεία για να πάω να πάρω το εισιτήριό μου της Ολυμπιακής να επιστρέψω. Έχει ένα πρακτορείο εκεί στα Χαφτεία. Να γυρίσει Αλεξάνδρεια. Να γυρίσει Αλεξάνδρεια, ναι. Και βλέπω έναν άνθρωπο που πού είσαι, μου λέει, τι θυμούλα, κάτι μου θυμίζει, ήταν ο μπασίστας, ο Βαγγέλης. Τι είχε συμβεί? Τους είπε ότι αν δεν βρείτε αυτόν τον τραγουδιστή, εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γαλλικό τραγούδι και θέλω αυτόν. Κινδυνεύαν να μην μπορώ, να μην σε δουλέψουν. Και με παίρνει, και τα λέω πιο γρήγορα, με παίρνει, υπογράφω. Και έτσι μένεις. Και γυρίζω πίσω, Αλεξάνδρα, πάρω ρούχα, δεν είχα ρούχα. Ναι, είχα έρθει μια εβδομάδα, ναι. Παίρνω τα ρούχα και ξαναήρθα και ξεκίνησε καλοκαίρι στην Αργό το 1964. 1964, καλοκαίρι στην Αργό στην Βουλιαγμένη. Άλλα πράγματα όμως τότε, ένα βερμουτάκι στο χέρι, άλλη μουσική, παράλληλα η ελληνική μουσική αντρώνεται αλλιώς. Δηλαδή υπήρχαν δύο πράγματα που σηκώνονταν τότε στη μουσική σκηνή. Ένα το ελαφρό τραγούδι, αυτό που υπερασπίζονταν τα συγκροτήματα της εποχής, τα νέα παιδιά που επαναστατούσε με τον τρόπο της η νεολαία πάντα. Και ένα στιβαρό τραγούδι από Χατζηδάκη, Θοδωράκη κλπ. Και αυτό, και τους υπόλοιπους μεγάλους βέβαια, που και αυτό ταυτόχρονα σηκωνόταν. Είχαμε λοιπόν την άνθηση του ελληνικού τραγουδιού τότε, από όλες τις μορφές του και προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι. Ναι, σίγουρα, αλλά εγώ τότε τραγούδισα μόνο ξένα. Γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, στην Αργό που ήταν και πολύ in, εγώ ήταν η Βουδουβλάκη, η Καρέζη, γινόταν χαμός κάθε βράδυ. Τώρα, αργότερα, συνειδητοποίησα ότι επειδή ζω στην Ελλάδα, πρέπει να μπεις και κανένα ελληνικό. Πρέπει και κανένα ελληνικό, ναι. Και τότε ήταν που είχα ξεκινήσει να κάνω και δίσκους στα ξένα, γαλλικά, αγγλικά. Τα πρώτα σου κομμάτια ήταν στα ξένα. Τα ξένα, ναι. Τα οποία βέβαια δεν πεζόμουσαν από το ραδιόφωνο, γιατί τότε έπρεπε να περάσεις από εξετάσεις από το ΕΙΡ στο Ζάπιο για να παίζουν τα ραδιόφωνα, τα τραγούδια στη ραδιοφωνία. Ένα ραδιόφωνο είχαμε, την ΕΡΤ, το ΕΙΡ μάλιστα. Και πήγα, έδωσα εξετάσεις, την πρώτη φορά με κόψανε, την δεύτερη φορά με κόψανε, την τρίτη φορά με περάσανε.
Και από εκεί σ' ακούει ο πλέσας. Εκεί με ακούει ο πλέσας, εκεί είναι ο πλέσας που με έκοβε. Γιατί είχα, και είχε δίκιο, είχα μια ξενική προφορά. Το ρο και το σίγμα μου λέει ήταν ξενικό. Και αναγκάστηκα και πήρα μαθήματα ορθοφωνίας και την τρίτη φορά με περάσανε. Και παράλληλα βέβαια δεν σε πέρασε απλώς, αλλά σου δώσε και μερικά παιδιά από τότε. Και μου έδωσε την πρίκα μου, μου έδωσε τις βάσεις της καριέρας μου, αυτός την έχτισε. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για τον Μπλέσσα. Το ότι είναι ο μόνος συνθέτης που ενώ ήμουν καινούριος και ευχάριστος τραγουδιστής, ποτέ δεν μου είπε πώς να τραγουδήσω. Μου μάθαινε το τραγούδι και με άφηνε να τραγουδήσω όπως εγώ το ένιωθα. Και αυτό τον ευχαριστώ, διότι έτσι μπορείς να αποκτήσεις την προσωπικότητά σου, την καλλιτεχνική. Ενώ ορισμένοι άλλοι συνθέτες, πιο πριν, σε με καταπιέζανε. Όχι, πες το έτσι, πες το αλλιώς, και δεν ήμουν εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό, ορισμένοι αυτά τα τραγούδια δεν ξανατραγούδησα ποτέ, επειδή δεν με αντιπροσωπεύαν. Πες μου κάτι, γιατί το τραγούδι απαρτίζεται από, έχει δύο κομμάτια, δύο ποδάρια. Το ένα είναι ο δημιουργός του, δηλαδή συνθέτης του Κουρμπός, και το άλλο είναι ο εκτελεστής, ο τραγουδιστής. Μίλησέ μου λίγο για αυτή τη γενναιοδορία των ανθρώπων που γράφουν ένα τραγούδι, δημιουργούν ένα τραγούδι και το δίνουν σε έναν άλλο να το πει. Αυτό πώς θα μπορούσε να το κάνει, έχει γράψει ποτέ κάτι? Όχι, δεν έχω τέτοιο ταλέντο. Δεν έχει τέτοιο ταλέντο. Ούτε στίχο, ούτε μουσική να γράφω. Ναι. Να συνθέτω δηλαδή. Αλλά πώς το εκλαμβάνει αυτό το ότι φτιάχνει ένα παιδί ο άλλο και στο δίνει στα χέρια σου? Πιστεύω ότι ναι, το φτιάχνει και θέλει να το μεγαλώσει. Το δίνει στην παραμάνα. Ναι, και αυτό είναι που λέω ευχαριστώ τον Μπλέσσα και όλους τους συνθέτες που με εμπιστευτήκανε, διότι ο Μπλέσσας μου έδωσε 12 τραγούδια τότε και ήμουν στα πρώτα μου βήματα, το οροσκόπιο της αγάπης, ας πούμε. Επαφή με τις ζωγραφικές αρχής και την μπαίνεις τώρα και χτυπάς πόρτες. Είχα ήδη, ήμουν ήδη στην... όχι, δεν χτύψα ποτέ πόρτα. Όχι. Όχι, όχι. Είχα ξεκινήσει ήδη με τους Playboys και έκανε τον πρώτο μου δίσκο, το Deep in the Heart of Athens, το 1964, και στη συνέχεια με τα τραγούδια του Μπλέσσα συνεχίσαμε πάλι στη Μήνος. Οντεόν λεγόταν τότε. Ναι, δεν ζωρίστηκες δηλαδή από τις... Όχι. Σου ήταν πολύ καλά δηλαδή τα πράγματα, ναι, στην καριέρα σου. Ναι, μπορώ να το πω και... Και ήμουν τυχερός. Δεν έτυχε ποτέ να χτυπήσω πόρτα. Και δεν ξέρω πώς χτυπάνε τις πόρτες. Θα το έκανες άμα χρειαζότανε ή δεν θα το τολμούσες? Δεν θα το τολμούσα. Ίσως με πλάγιο τρόπο. Δεν είμαι τολμηρός, όχι. Αλλά αισθάνθηκα τυχερός. Εδώ έχω ένα σκονάκι. Τι είναι? Και θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα, θα λέω κάτι ονόματα τώρα και εσύ θα μου λες ότι σου έρχεται. Ναι. Έτσι. Τι είναι? Ασναβούρ, ας πούμε. Λοιπόν, το Ίνδελμαν. Ίνδελμαν. Τα πρώτα γαλλικά τραγούδια που τραγούδησα ήταν του Ασναβούρ και μάλιστα ήθελα και να του μοιάζω, αλλά δεν του έμοιαζα, ευτυχώς, γιατί θα είχα πετάνει αντίγραφο. Όχι, έκανα δικό μου στυλ, αλλά σαν ίδρυμα είχα τον Ασναβούρ μέσα μου. Ποιος σε συγκινούσε δηλαδή από τον Ασναβούρ? Τι σε συγκινούσε από τον Ασναβούρ? Η ερμηνεία του. Η ερμηνεία, στάση, σώματος, ποστάρισμα. Όχι, τότε δεν είχαμε και τηλεόραση. Α, σωστά και αυτό. Ναι. Αυτό που άκουγες δηλαδή. Αυτό που άκουγα, ναι, ναι. Αγαπημένο σου κομμάτι? Πάρα πολλά το Ασναβούρ. Τι να πω, La Bohème. Τι να πω, το... Μα τι είναι, τόσα πολλά, τι να πω. Αλλά δεν μου ήρθε πρώτο. Να κάτι, φαντάζομαι που ζήλεψες τα τραγούδια του, τον τρόπο του. Όχι, δεν ζήλεψα. Όχι. Ένα τραγούδι που ζήλεψα και το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το επαναλάβω ήταν του Χατζινάσιου, αυτό που τραγούδισε ο φίλος μου Βασχάλης. Το πώς πέρασαν 7 χρόνια το Σάντιγκα. Αυτό το τραγούδι το ζήλεψα. Συγγνώμη, ήθελα να το πω εγώ. Για να πούμε εδώ, τι βλέπω εδώ πέρα στο σκονάκι μου, Δαλιδά. Δεν είμαι ο μεγάλος μου έρωτας. Βέβαια. Την είχα ερωτευτεί. Ναι. Και ξέρεις πώς την ερωτεύτηκα? Στο σχολείο που είπαμε προηγουμένως, στο Scottish School,
στα διαλύματα που κατεβαίναμε βάζανε από τα μεγάφωνα χαμηλή μουσική και κατεβαίνω στο διάλειμμα και θυμόμαι ότι ακούω μία να τραγουδάει γαλλικά, αλλά όχι με τη γνωστή προφορά τη σκληρή τη γαλλικιά, έτσι με μια ξενική προφορά που ήταν και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τον Μπαμπίνο, αν θυμάσαι, αν το ξέρεις. Και έπαθα πλάκα, ποια είναι αυτή, πάει εκεί, πάω αγοράζω το δισκάκι και βλέπω αυτή την καλονή, μου φάνηκε καλονή, στο εξώφυλλο και την ερωτεύτηκα. Και έπρεπε όλες τις κοπέλες που γνώριζα τότε να μοιάζουν. Να μοιάζουν. Μάλιστα είχα ερωτευτεί και μια κοπέλα η οποία δεν μου έδινε σημασία και στην απελπισία μου ερωτεύτηκα την αδελφή της που της έμοιαζε, αλλά και αυτή δεν με ήθελε. Έμοιαζε στην ταλαιπά τουλάχιστον. Με την τελετά δουλέψε. Όχι, ανέμοιαζε η κοπέλα. Ναι, έμοιαζε, ναι. Όχι πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω, βολευόμουν, ναι. Και εκεί στη δουλειά που δούλεψες πια, όταν φτάνεις πια ερωτευμένος και σου λένε θα δουλέψεις με την Δαλίδα. Έρχεται αυτή η μαγική στιγμή και τότε κατάλαβα πως οι θαυμάστριες μου καταπίνουν τη γλώσσα τους τότε, καταπίνουν τη γλώσσα τους και δεν μου μιλάγανε. Δηλαδή, ήταν στο φεστιβάλ Rose Door, όπου εγώ ήμουν, συμμετείχα, ενώ η Δαλιδά ήταν guest. Εγώ διαγωνιζόμενος μάλλον ήμουν εγώ. Και ήξερα ότι τραγουδούσα, με άκουσε και λοιπά και έρθει και η σειρά στα αυγή και εγώ είχα πάρει μια καρέκλα, καθόμουν έξω από το καμαρίνι της, με είδε και την κοίταζε, μάμα ότι είχε βγει με τα ρόλα και με τη ρόμπα πριν βγει να τραγουδήσει. Τέλος πάντων δεν είχα ούτε το κουράγιο ούτε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της, ούτε να πάω να της μιλήσω, να της πω συγχαρητήρια. Τίποτα. Τίποτα, ήμουν ένα σαν κάτι καθυστερημένα που την κοίταζε σε χαζός και αυτή πιθανόν ανησύχησε κιόλας. Σου λέει αυτό τι είναι τώρα που κάθεται απ' έξω από το καμαρίνι μου και με κοιτάει. Ναι. Αυτά κάνει ο έρωτας. Ο έρωτας, αυτά κάνει, με πρόλαβες. Ναι. Για πες. Να το εδώ, Μίλβα. Α, με τη Μίλβα, ναι, συνεργαστήκαμε και με τη Μίλβα, ναι. Πήγαμε και την παραλάβαμε από το αεροδρόμιο, μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει τότε, ήταν. Είχε έρθει το Fiat το 600, αν το θυμάσαι, μετά το 500. Ναι. Το 600, πήγε πρώτη φορά στην Ελλάδα και στείλανε και τη Μίλβα για να το διαφημίσουνε στο Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών, όπου τραγούδησε η Μίλβα, τραγούδησα κι εγώ και νομίζω ότι έχω και κάτι φωτογραφίες που την πήραμε από το αεροδρόμιο κλπ. Ναι. Μάλιστα. Τι κάνει αυτούς τους καλλιτέχνες μεγάλους? Τι κάνει αυτούς τους καλλιτέχνες μεγάλους και τους συζητάς και εσύ τώρα ακόμα που είσαι ένας φτασμένος καλλιτέχνης, τους συζητάς με δέος? Κοίτα, εγώ ακόμα και τώρα τους καλλιτέχνες τους λέω με δέος. Θα σου πω ένα περιστατικό, στη συναυλία που κάναμε στο Ηρώδιο, πάω στην πρόβα και ήταν η Μούσχουρη. Τη Μούσχουρη τη λάτρευα και τη λατρεύω και ήταν η Μούσχουρη και έκανε πρόβες με τον Μπλέσσα στο πιάνο. Πλησιάζω σιγά σιγά, περιμένω να τελειώσουν και πλησιάζω, πάω κοντά, γυρίζει ο Μπλέσσας, βλέπει, γυρίζει και η Μούσχουρη και... Πάωσες. Και μου λέει, γεια σου Δάκη, τι κάνεις? Και μένω έκπληκτος. Πού με ήξερε η Μούσχουρη? Τώρα εντάξει. Και στάσουμε, συγχωρείς, η Μούσχουρη ζούσε στο εξωτερικό χρόνια. Εμένα θα ξέρει στην Ελλάδα τι γινόταν, ποιος τραγουδάει το μισό Κανιμπάλ και το Αλαλούμ και το τόσα καλοκαίρια. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δε σ' αγαπούσα, ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Αυτό το πράγμα με μένα ήταν, τι να σου πω, το μεγαλύτερο δώρο. Ναι. Στη γυναίκα που θαυμάζω, στην καλλιτέχνη που θαυμάζω, να με ξέρει. Με το μικρό, ναι. Και να με ξέρει. Ήταν δηλαδή. Βέβαια, οι συνάδελφοι μου δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Εγώ όμως έτσι ένιωσα. Έχω κι άλλα στο σκονάκι μου. Ναι. Ντασέν. Α, ναι, και με τον Ντασέν συνεργαστήκαμε. Άτυχο παιδί. Άτυχο παιδί, ναι. Ωραίος τραγουδιστής. Ναι,
δεν είχαμε καμία επαφή. Τραγούδησε αυτός και εγώ τραγούδησα μετά. Δεν συναντηθήκαμε καθόλου. Και κάτι κυλιόμενες πέτρες. Αχ, τι μου θυμίζει με τις Rolling Stones τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν ποτέ θαυμαστής στον Rolling Stones. Παρόλο που το Satisfaction ήταν το μόνο τραγούδι που μου άρεσε. Εγώ μ' άρεσαν οι Beatles. Τώρα αυτά τα άγρια πράγματα του Mick Jagger και λοιπά και τα σκληρά ροκ κλπ. Δεν με αγγίζανε. Και όταν μου προτείνανε να είμαι support στη συναυλία τους, δέχτηκα και θυμάμαι ότι τέλειωσα την εμφάνισή μου και σηκώθηκα να φύγω. Μάλιστα την ώρα που ήμουν εγώ, ερχόντουσαν αυτοί. Και δεν κάθισα, ούτε να τους ακούσω. Και ευτυχώς γιατί γίνηκαν επεισόδια, θυμάμαι. Και... Μιλάς για αυτό εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι, έγινε στο Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό, ναι. Ναι. Να, τι να κάνω, προτιμούσα τους Beatles. Πιο μελωδικός εσύ. Πάντα. Ναι. Πάντα πιο μελωδικός. Παρόλο αυτό, Satisfaction μ' άρεσε. Και το τραγούδισα. Πες μου κάτι. Οι εμφύλοι υπάρχουν παντού, έτσι. Beatles με Rolling Stones, ξέρω εγώ, Θοδωράκηδες, Χατζηδάκηδες, ναι. Ξαχάκηδες, Λοΐζος, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πάντα θα πούμε ρεμπέτες, ρεμπέτικο με λαϊκό ή ρεμπέτικο με μοντέρνο ή συγκροτήματα με... Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι εμφύλοι εντός εισαγωγικών στις προτιμήσεις του κόσμου. Σίγουρα. Γιατί? Γιατί? Η μουσική είναι μία, η ιστορία όλη αυτή είναι μία. Κοίταξε να σου πω τώρα, αν κρίνω τον εαυτό μου, δεν μ' άρεσε το στυλ των Rolling Stones, ας πούμε. Το στυλ. Μ' άρεσε το στυλ των Beatles, το οποίο μελωδικό είναι όπως είπες προηγουμένως. Ναι, αυτό είναι πιστεύω. Είναι θέμα γούστου. Γούστου, ναι. Παιδείας. Πρέπει να είναι και παιδείας τώρα, εξαρτάται και, και πώς γούστου περισσότερο. Να βάλω και μια άλλη παράμετρο, και καταγωγής. Και παιδικών χρόνων. Ναι. Ένα παιδί που έχει γεννηθεί μέσα σε μια βία, μέσα σε καταπίεση, μέσα σε αυτό, θέλει ναι. Να κάνει την έκρηξή του. Ένα... Κοίτα, αν κρίνω τον εαυτό μου πάλι, στην Αίγυπτο εμείς, μικρός, δεν ακούγαμε πολύ λίγο λαϊκό τραγούδι. Σήμερα το λαϊκό για μας ήταν η Μέρι Λίντα και ο Χιώτης. Είχαμε ακουστά, εγώ τουλάχιστον, είχα ακουστά για τον Πιθικότσι και για τον Καζατζίδη. Αλλά δεν, τα ραδιόφωνα δεν τους παίζανε πολύ εκεί. Και θυμάμαι, ακούγαμε Βογιατζή, Μούσχουρη, Γιωβάνα, αυτά τα... Μπελκάντο. Τα light, ας πούμε, ναι. Κυρίες και κύριοι, με το Δάκη δεν λέει κανείς να τελειώσει και μάλλον θα έλεγα δεν θέλει κανείς να τελειώσει, αλλά οι περατές ανάγκες μιας εκπομπής έχουν ένα χρόνο που σου κάνουνε σινιάλο. Και έτσι πρέπει να πάμε σε ένα τρίτο μέρος που πρέπει να τον φέρω στο σήμερα, να τον πάρω από τις ωραίες του παιδικές αναμνήσεις που θέλει εκεί με μαγικό ραβδάκι να ξαναγυρίσει και να τον προσγειώσω στη σημερινή πραγματικότητα. Δάκης, σήμερα. Τι? Πού βρισκόμαστε? Εκτός της καραντίνας, Εκτός της καραντίνας, ναι. Πού βρισκόμαστε? Ετοιμάζω εννοείς καλλιτεχνικά. Καλλιτεχνικά. Ναι, έχω κάνει ήδη δύο καινούργια τραγούδια. Το ένα από αυτά είναι, λέγεται Σήμερα, μιας και είπε Σήμερα. Και είναι και αυτό γεμάτο αναμνήσεις, γιατί είναι ένα τραγούδι που τραγουδούσε η μητέρα μου στην Αίγυπτο. Είναι ένα τραγούδι του 1948, νομίζω 48, δεν το έχει γράψει ο Γιάννης Οβέλας και σε στίχους του Θάνου Σοφού. Λοιπόν, το τραγούδισε η μητέρα μου αυτό το τραγούδι, όπου... Και πώς σου βγήκε η ιδέα να το ξανά επαναφέρεις αυτό? Και γιατί είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στην Αλεξάνδρη αυτό και μάλιστα το έχουν πάρει και οι λατερνατζίδες. Και ερχόταν η λατέρνα κάτω από το σπίτι και μάλιστα και τραγουδούσε και κάτι σπασμένα ελληνικά, αυτός μισά ελληνικά, μισά, έλεγε σήμερα, το τραγούδι λέει «Έλα μωρό μου σήμερα» και αυτός έλεγε «Σήμερα, έλα μωρέ σήμερα, έλα μωρέ σήμερα, έλα λιμπερτέ», αλλά αντάλλω. Δεν μιλούσε, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μου είχε μείνει και έρχομαι εδώ και συνεργάζομαι με τον Θάνο τον Σοφό, τον στιχουργό. Μεγάλος στιχουργός, εκπληκτικός. Όπου και του οφείλω και τη δεύτερη μου καριέρα. Διότι ήμουνα
5 χρόνια χωρίς δισκογραφία και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Θάνος Σοφός. Βέβαια σε αυτά όλα βοήθησε η Λουκίλα η Καραέρ που του έλεγε, γιατί έψαχνε έναν τραγουδιστή και του λέει να πάρει στο Δάκη. Και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Θάνος Σοφός και μου λέει να κάνουμε αυτό και να κάνουμε. Και λέω τώρα τι θέλει, μου φάνηκε λιγάκι παράξενο και υποπτό, αλλά τελικά μου βγήκε σε καλό. Και σε συνεργασία με το Χάρη, το Χαλκίτη. Και συνεργασία με το Χαλκίτη, κάναμε το Αλλελούμ, κάναμε το... Αγαπητός φίλος. Ναι, ναι, ο Χαρούλης, ναι. Και σεμνός άνθρωπος. Ναι, πολύ βέβαια. Και χαμηλών τόνων. Ναι. Που δεν θέλει να βγει σε συνέντευξη και του το λέω 1 εκατομμύριο φορές, δεν θέλει να κάνει. Αλλά, ναι. Λοιπόν, αυτό το σήμερα που λες, το έχει τραγουδήσει η Μαρούλα Γιούλη τότε. Και μάλιστα σκεφτόμουν, το έλεγα του Σοφού να το πούμε, και μόλις σκεφτήκαμε να το πούμε ντουέτο με τότε με την Βουγιουκλάκη. Και η Βουγιουκλάκη ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση και δεν εντάξει να το συζητήσουμε άμα γυρίσει, άμα έρθει η Αθήνα να επιστρέψει. Και δυστυχώς δεν επέστρεψε ποτέ, δεν έγινε για πολλά χρόνια το σήμερα, όπου ξαφνικά φέτος μου ήρθε, ξανά δεν θα το πω. Και το τραγούδισα. Στη συνέχεια έκανα ένα άλλο τραγούδι, ένα με πήρε ο Γιώργος ο Κατσαρός και κάναμε ένα ντουέτο με την Τερέζα, ένα παλιό τραγούδι και αγαπημένο που είχε γράψει για την Δήμητρα Γαλάνη, το «Θα υπάρχω, θες δεν θες, δεν ήταν όνειρο». Το κάναμε σε μια νέα διασκευή ντουέτο με την Τερέζα σε στυλ Latin και αυτό πολύ πιο πρόσφατο. Και τώρα ετοίμασε και ένα νέο τραγούδι, το οποίο ακόμα δεν θα ήθελα να πω τίποτα, το οποίο αν κυκλοφορήσει θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό το έτο είναι. Να δούμε, θα κυκλοφορήσει, θα σας το πω. Τα πράγματα όμως με τις δισκογραφικές εταιρείες και όλο αυτό, την κίνηση των τραγουδιών, πώς θα φτάσουν κάτω, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά μέσω YouTube πια και μέσω, ναι, έχουν αλλάξει. Γιατί δεν είναι καθόλου όπως παλιά και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός που έζησα την άνθηση της δισκογραφίας, ναι. Αυτό, πού πάει το πράγμα τώρα, έτσι πως βγαίνει λίγο το πράγμα, για τα νέα παιδιά, εσύ έζησες ότι έκανες ό,τι έκανες. Για τα νέα παιδιά είναι τραγικό. Τραγικό, ε. Τραγικό είναι, ναι. Δεν θα υπάρξει τίποτα, δεν μένει τίποτα, εκτός ό,τι ανεβάσουν στο YouTube. Το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, να πατήσει με κάποιος να διακόψει και να κλείσει και να μην υπάρχει τίποτα. Α, ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό, ναι. Ή να βρεθεί ένα άλλο μετά και αυτό να φύγει. Ή μετά ένα άλλο και αυτό να φύγει. Δεν είναι... είναι λίγο στον αέρα αυτό το πράγμα. Ναι, κρίμα, δυστυχώς. Επίσης, εμείς πια δεν παίρνουμε δικαιώματα, ξέρεις από όλα. Το ξέρω. Αυτό που το πας. Ούτε οι τραγουδιστές, ούτε οι συνθέτες, ούτε οι στιγμουργοί, όλοι ανεβάζουν σε ένα YouTube, σε ένα οτιδήποτε, αλλά είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας που πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Πολύ δυνατά αυτό. Νομίζω. Και ήδη, πιστεύω ότι και ήδη οι εταιρείες φταίνε για την κατάνοια της δισκογραφίας. Mm-hmm. Ναι. Πάμε λίγο να φύγουμε από το σήμερα. Δεν είσαι μόνο ένας άνθρωπος του τραγουδίου, αλλά είσαι και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας σκεπτόμενος Έλληνας. Πού πάει η Ελλάδα, πού πάει η κοινωνία, όλα αυτά πώς τα βλέπεις, πώς τα ερμηνεύεις. Τι σε προβληματίζει από όλο αυτό που βλέπεις γύρω σου. Κοίταξε να σου πω, δεν θα ήθελα να... Καταρχήν, δεν σκέφτομαι έτσι, δεν λειτουργώ έτσι. Ελπίζω πάντα και είμαι άτομο αισιόδοξο. Δεν σκέφτομαι που πάει η Ελλάδα. Λέω η Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει. Και πάλι θα φτιάξουν τα πράγματα και θα γίνουν όπως παλιά. Και αυτό θέλω να ελπίζω. Τι χρειάζεται να κάνουμε για να φτιάξουν τα πράγματα. Εμείς... Πώς, γιατί έχουμε πάει έτσι στραβά. Χρειάζεται... Που χάσαμε τη ρότα μας. Αυτοί που θα κυβερνήσουν την Ελλάδα, να κυβερνήσουν από αγάπη την Ελλάδα και όχι... Το συμφέρον. Όχι να κάθουν στην καρέκλα. Ναι. Θα μπορούσε να λάβει κάποιο πόστο έτσι, πολιτικό, κυβερνητικό κλπ. Σου πάει... Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Δεν θέλω, με τίποτα. Δεν μπορείς να έχεις στα χέρια σου εξουσία, δεν τη θέλεις την εξουσία, δεν ξέρεις να την κάνεις, πώς. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι καθόλου, ναι. Τι θα σ' άρεσε όμως να κάνεις, έτσι, θα σ' άρεσε να πας σε παιδιά να διδάξεις, να μιλήσεις σε σχολεία, να τους πεις για σένα, για τους πεις για το τραγούδι, σ' αρέσει να βρεις παιδικές φατσούλες κάτω και να ναι, τους μιλάς. Τα αγαπάω, ναι, αλλά ό,τι έχει σχέση με το τραγούδι, ναι. Θα το κάνεις. Θα ήθελα να ασχοληθώ, ναι.
Βέβαια. Αν και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, βέβαια, εσύ τώρα μου βάζεις. Ναι, εγώ φαντάζομαι ότι τα παιδιά θα θέλουν να ακούσουν από πρώτο χέρι, από πρώτα χείλια, πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί μπορεί να φαντάζονται, αλλά να μην ξέρουν πώς είναι αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ φαντάζομαι ένα κράτος το οποίο θα αξιοποιεί όλους εσάς τους τραγουδιστές που έχετε κάποιες δεκαετίες στην πλάτη σας και θα σας στέλνει σήμερα. Θα πας στο τάδε σχολείο ή στο τάδε μουσικό σχολείο, θα πας εκεί ή οπότε θέλεις, πάρε το διευθυντή τηλέφωνο και πήγαινε και μίλα στα παιδιά. Φαντάζομαι ότι ένα κράτος που θέλει να νιώσει. Αυτό είναι ένα όνειρο. Ναι. Δεν το βλέπω να γίνεται. Ναι. Καλά, δεν το βλέπω ούτε εγώ, αλλά πάντα το λέω στις συνεντεύξεις μου και αυτά. Ότι εγώ και όλοι οι καλλιτέχνες που φιλοξενώ, που έχουν κάνει το διάβα τους, την διαδρομή τους, όλοι θέλουν να πάνε να πούν τη γνώση τους, την εμπειρία τους στα σχολιά. Και κανείς δεν τους καλεί. Εσύ έχεις δεχτεί ποτέ μια πρόσκληση, ας πούμε, για να πας σε ένα σχολείο, σε ένα. Όχι. Θα πήγαινε να χτυπάει το τηλέφωνο από έναν διευθυντή ενό σχολείου. Θα πήγαινε. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, κύριοι διευθυντάδες που μας ακούτε, εδώ είναι ο Δάκης, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Μην πάρετε ένα τηλέφωνο για να έρθει στα. Στην ηρωική Νέα Σμύρνη. Την ηρωική Νέα. Με τα γεγονότα. Πάρτε το για να έρθει στα σχολεία σας να δουν τα παιδιά να ακούσουν από εξαρχής, όπως έλεγε η θιά μου, από τι είναι φτιαγμένος ο καλλιτέχνης. Από τι είναι, Δάκη μου, η πάστα του καλλιτέχνη, από τι είναι φτιαγμένη, γιατί είναι μια πάστα. Εξαρτάται τώρα. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης. Εξαρτάται τι πάστα είναι. Από τι υλικά είναι. Από τι είναι υλικά φτιαγμένος ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει ευαισθησίες, να είναι ρομαντικός, να είναι τρυφερός, να αγαπάει αυτό που κάνει, αυτό το ότι η ζωγράφος είναι ή χορευτής, ή τραγουδιστής, ή ηθοποιός, να το αγαπάει και να το κάνει από, για να γίνει φιλοδοξία, για να γίνει γνωστός ή να βγάλει πολλά λεφτά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι καλλιτέχνες βγάζουν πολλά λεφτά. Τοπία, ναι. Αυτά όλα που λες όμως έτσι σαν σύνολο υλικών, κάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα πονέσει και θα πληγωθεί πολλές φορές στη ζωή του. Βέβαια. Και με τι αντέχει. Δεν μπορείς να γίνεις καλλιτέχνης αν δεν πληγωθείς. Ο καλλιτέχνης πληγώνεται και πληγώνεται γιατί είναι ευαίσθητος. Βέβαια και πληγώνεται. Και πώς ξανασηκώνεται, με φίλους. Εγώ από μόνος μου. Έχεις βρει τρόπο γιατρικό. Ναι. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, απλώς. Οπότε έχεις φίξει το στομάχι σου μια συνεργασία από κάτι που άκουσες, ρε παιδί μου, από κάτι. Πώς, ναι. Πώς το ξεπέρασες. Δεν ξέρω, είναι μια ανώτερη δύναμη. Το σβήνεις, το ξεχνάς, το σβήνεις από το σκληρό δίσκο του μυαλού και πας παρακάτω. Αυτό θέλει μεγάλη εσωτερική δύναμη. Επίσης την έχω, δεν ξέρω, γιατί έχω περάσει πολλά τέτοια, ναι. Πολλές συναχώριες εννοείς. Ναι, καλλιτεχνικές. Πιστεύεις σε κάτι πέρα από τα φυσικά που βλέπουμε και από τη ζωή, πιστεύεις ότι όλος ο κόσμος είναι αυτός που αγγίζουμε και πιάνουμε ή υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά. Δεν το κατάλαβα αυτό, τι είπες. Είπες για μια άλλη δύναμη και κάτι τέτοια πράγματα. Πιστεύεις ότι όλος ο κόσμος είναι ο κόσμος των αισθήσεων ή ότι υπάρχουν και πράγματα που με άλλες αισθήσεις αντιλαμβάνονται. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τέτοιο πράγμα, όχι. Ναι, σκεφτεί. Πες μου τώρα κάτι που θα μας πεις, που δεν το έχεις πει ποτέ. Που δεν το έχεις πει σε κανένα. Όχι ότι ήταν αναγκαστικά απόκριφο, ενώ ένα ανέκδοτο, ένα στιγμιότυπο που σου έρχεται τώρα, που λες, α, αυτό δεν το έχω πει ποτέ μου, ας πούμε, τι θα ήταν αυτό. Λοιπόν, το έχω πει, αλλά όχι τόσο, το έχω πει με άλλο τρόπο. Το έχω πει σε μια άλλη συνέντευξή μου, ότι στην Ελλάδα τους καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσους βαθμολογούν και πώς τους αξιολογούν. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι όταν εγώ ήμουν στο πικ της καριέρας μου, λέγανε η μεγάλη ερμηνεύτρια η τάδε, ο σπουδαίος ερμηνευτής, η κυρία τάδε και ο σπουδαίος ερμηνευτής, και όταν αναφερόμουν στον εαυτό μου, ο συμπαθέστατος Δάκης. Αυτό το πράγμα δεν το κατάλαβα ποτέ. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι αυτοί που το γράφανε δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ την καλλιτεχνική μου πορεία. Διότι έχω πει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ δύσκολα τραγούδια που αυτοί που θεωρούνται
ότι είναι πολύ μεγάλοι και μεγάλοι ερμηνευτές, δεν θα μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν. Πάντως, να είσαι και ευτυχής που υπήρχε αυτό το συμπαθέστατος, γιατί μπορούσε να πει και ο Δάκης. Το έχω πει και αυτό. Ναι. Αλλά είναι άνθρωποι που δεν παρακολουθήσουν την καριέρα μου. Πρόσφατα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω και αυτό, πρόσφατα σε μία εκπομπή ήταν να μου κάνουν ένα αφιέρωμα και υπεύθυνη της εκπομπής είχε το θράσος να πει, μα καλά, έχει αρκετά τραγούδια για να του γίνει αφιέρωμα. Σοβαρά μετά από αυτό, όταν δεν έχεις παρακολουθήσει την καριέρα μου, πώς μπορείς να είσαι τόσο μεγάλος παραγωγός και να κάνεις εκπομπές, πες μου. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Πες μου κάτι, όμως, τώρα εδώ, talent show στην τηλεόραση, αυτά που βλέπεις, τα παιδιά που βγαίνουν ναι, και ναι, διαγωνίζονται και βαθμολογούνται ναι, κλπ. Βλέπεις ναι, ταλέντα, βλέπεις να πέφτουν πάνω τους, όμως μετά και να καταστρέφουν, να κλείνουν τα φώτα, τι γίνεται. Αυτό έχει πολλά ταλέντα, αλλά πού θα προωθηθούν αυτά. Τι καριέρα θα κάνουν. Δισκογραφία ανύπαρκτη. Τα μαγαζιά καλά τώρα είναι κλειστά, αλλά τα μαγαζιά στεναχωρούν πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρείς τον τρόπο αυτόν του διαγωνισμού των παιδιών ωραίο, όμορφο? Κοίταξε, είναι ένας τρόπος για να μπορεί να ξεχωρίσει πια, να βγει ξεχωρίσει από τη μάζα. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται, αφού ξεχωρίσεις δεν υπάρχει μέλλον πια. Αν σου δίνει ένα μαγικό ραβδάκι, τι θα κουμπαγιές να αλλάξεις, τι θα πει τσουτσουτσου. Χωρίς να φαίνεσαι ότι το κάνεις εσύ έτσι, για να μην εκτελέσεις. Στο κύριο, στο δεκάτι που αφορούσε εμένα, τώρα με τις δικογραφίες που θα παίρνουμε και τους συζητάμε. Να ξανοίγαν οι εταιρείες, να γινόντουσαν, πουλάγανε δίσκους, να πηγαίνουν να αγοράζουν τους δίσκους. Ναι. Αυτό. Όμως είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή, μάλλον διαδικτυακή εποχή πια. Και δεν πειράζει αυτό. Ή τουλάχιστον να, αυτά που ανεβαίνουν στο YouTube και παίζουν στο YouTube να ήταν ακριβώς να είχαν, όπως αμοιβόμαστε με τη δικογραφία, να αμοιβόμαστε με τη κάτι αντίστοιχο, ναι. Συμβαίνει σε κάποιες χώρες, στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ούτε ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει. Ας μην το συζητήσουμε. Πονάει πολύ. Πες μου κάτι, με τι θα θέλεις να κλείσεις, πώς θα θέλεις να κλείσεις μια τέτοια εκπομπή έτσι που έκανε. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω. Ξέρω. Με τι. Τι με τι. Με τραγούδι, με σκέψη, με φαντασία, με ένα όνειρο, με μια ευχή. Με μια ευχή. Για πες την. Πιστεύω υγεία, υγεία πάνω απ' όλα υγεία, γιατί αν υπάρχει υγεία όλα τα άλλα μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Όλα. Αρκεί να υπάρχει υγεία.